Κύριε Ραβανή, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, το πιο βασικό όμως δεν το είπατε, ότι είμαι ενεργός καθηγητής. Σωστά. Και υπηρετώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δεύτερο λύκειο Λευκάδας ως διευθυντής. Και με αφορμή λοιπόν αυτή σας τη δραστηριότητα, θα ήθελα λίγο έτσι να μου πείτε πώς ήταν η επιστροφή στο σχολείο και μια συνολική τοποθέτηση, κύριε Ραβανή. Ακούστηκαν πάρα πολλά αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες. Αν για παράδειγμα οι μικρότερες τάξεις έπρεπε να παραμείνουν κλειστές, αν υπάρχει κίνδυνος από τους μαθητές για μετάδοση του ενδεχόμενο μιας μετάδοσης του κορονοϊού και φυσικά γενικότερα τη βούληση του Υπουργείου για τις κάμερες, αίθουσες. Είναι μεγάλο το θέμα, ξέρω, αλλά θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση δική σας. Καταρχήν, κύριε Κουνιάκη, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς συνολικά και επιτρέψτε μου, επειδή γνωρίζω πολύ καλά το χώρο στον οποίο υπηρετώ το δεύτερο λύκειο Λευκάδας από τους συναδέλφους, με μέσα που δεν υπήρχαν, με πενιχρά μέσα και με πάρα πολλές δυσκολίες, καταφέραμε να στηρίξουμε τους μαθητές μας, καταφέραμε να είμαστε δίπλα τους αυτές τις ημέρες, με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, με την ασύγχρονη και με ένα σωρό άλλες πλατφόρμες στις οποίες μπορούσε ο καθένας να λειτουργήσει, γιατί ξέρετε ούτε τα μέσα υπήρχαν, ούτε εκπαιδευμένοι είμαστε όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά αυτές τις αντικσότητες, να κρατήσουμε τους μαθητές μας και να δουλέψουμε σε αυτό το καινούριο, σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Αν μου επιτρέπετε, είχαμε δύο μοντέλα επικοινωνίας, τη σύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στη τηλεοράση σήμερα και στα κανάλια, να επικοινωνεί ο καθηγητής σε παράθυρα με τους μαθητές του, αλλά υπήρχαν και άλλα μέσα, τα σύγχρονα, δηλαδή σε κάποιες πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας και τις οποίες είχε υποδείξει ο Υπουργείο Παιδείας, ανεβάζαμε υλικό, υπήρχε μια διαδραστικότητα με τους μαθητές και βέβαια μπορούσε ο καθένας να χρησιμοποιήσει όποιο άλλο μοντέλο ήθελε. Εγώ παραδείγματος χάρη χρησιμοποιούσα την τηλεφωνική επικοινωνία για να είμαι σε μια επικοινωνία με τα παιδιά, τους έστελνα email υλικό, μου το απαντούσαν με φωτογραφικά είτε σκαναρισμένα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, διόρθωνα, επικοινωνούσα τηλεφωνικά και τους έστελνα το υλικό. Πάντως να ξέρετε ότι η στιγμή πλειοψηφία των συναδέλφων και για το λύκειο στο οποίο εκπροσωπώ, όλοι οι συνάδελφοι αγωνίστηκαν και κατέβαλαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, λειτουργούσαμε με τα email, εγώ ως διευθυντής και λοιπά. Μάλιστα. Και προχθές στις 6 Μάρτη κληθήκαμε από το Υπουργείο να γυρίσουμε στα σχολιά, τα λύκεια σε πρώτη φάση και τα γυμνάσια, να οργανώσουμε τους χώρους για να υποδεχτούμε. Είχε ήδη γίνει απολύμανση και καθαρισμός όλων των αιθουσών από τις 10-11 Μάρτη και μετά. Διατάξαμε τα θρανία σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών και με τον του Υπουργείου. Τοποθετήσαμε τα αντισηπτικά, χωρίσαμε τους χώρους μας σε γυμνάσιο λύκειο, ελάχιστους μαθητές ανά τμήμα, φτιάξαμε το πρόγραμμά μας και λειτουργήσαμε αυτή την πρώτη εβδομάδα από προχθές Δευτέρα μέχρι και αύριο τρεις μέρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τρίτη, Πέμπτη. Μισό και μισή η γάμα λυκείου, δηλαδή το μέγιστος αριθμός ήταν 30 παιδιά. Βέβαια δεν είχαμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση εκτός από τις δύο μέρες που ήρθαν για τις αιτήσεις των μηχανογραφικών τους, για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να φέρουν κάποιες φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο. Ελάχιστα παιδιά συνεχίζουν και παραμένουν και περιμένουμε από Δευτέρα που θα επανέλθει και το γυμνάσιο αλλά και η Δευτέρα Τρίτη και η πρώτη Δευτέρα Λύκειου. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε πολύ συζητημένο. Ναι. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και σε αυτή την περίπτωση η ειδική ήταν ο ΕΟΔΗ που χειρίστηκε κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή γνώμη με άριστο τρόπο και μας κράτησε σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες με προηγουμένα συστήματα, εθνικά συστήματα υγείας, που δεν έδρασαν έγκαιρα την κατάλληλη στιγμή, είχαμε πάρα πολλά θύματα. Μάλιστα. Και βέβαια τις αποφάσεις παίρνει η πολιτική ηγεσία, εφόσον συμβουλευτεί και δεν πάμε σε καταστάσεις τύπου Τραμπ στην Αμερική,
ναι. που άλλα να δηλώνει ο επικεφαλής ειδικός και αυτός να λέει τα δικά του. Μάλιστα. Θέλω λίγο και το σχόλιο σας για αυτή την επιλογή να μεταδίδονται τα μαθήματα και μέσω κάμερας. Έχουν ακουστεί πολλά και γι' αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτο. Θα σας πω τεχνικά κάποια θέματα. Ο καθηγητής μπαίνει στην τάξη, έχει περίπου από 40 μέχρι 50 λεπτά για να κάνει μάθημα, να υπογράψει το απουσιολόγιο, να ρωτήσει τα παιδιά, 25 μαθητές που έχουν στην τάξη συνήθως στα μεγάλα σχολεία, τι έγινε με το προηγούμενο, να κάνει μία σύνδεση με το προηγούμενο, να εξετάσει κάποιους μαθητές, να δει πιθανόν κάποιες ασκήσεις να τον ρωτήσουν από αυτά που τους είχε δώσει ο Σίλη την προηγούμενη φορά, να πάει σε μία παράδοση η οποία πρέπει να είναι το 1/3 της διδακτικής ώρας και όχι παραπάνω. Μάλιστα. Και να υπάρχει μια διαδραστικότητα μέσα στην τάξη. Εγώ κάνω την απλή ερώτηση πριν πάμε σε άλλα θέματα, κατά πόσο επιτρέπονται αυτά από τις ανεκάρτητες αρχές δεδομένων. Τι θα ωφελήσει να μεταδίδεται ένα 1/4 ή ένα 20 λεπτό από μια διαδικασία που θα περιέχει και ένα σωρό άλλα πράγματα, και αυτή είναι η διδασκαλία μέσα στην τάξη, η ζώσα πραγματικότητα την οποία ζούμε με τα παιδιά, ο εκπαιδευτικός κλπ. Θα γίνεται μια χασμωδία. Ένα. Μάλιστα. Πιστεύω καταργείται κάθε παιδαγωγικός ρόλος με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας και δημιουργούμε νέα πρότυπα στη σχολική ζωή. Ναι. Τα οποία θεωρώ ότι θα μας στιγματίσουν όλους. Και δεν είναι προς το καλό. Πραγματικά αναρωτιέμαι ποιο μοντέλο τέτοιου είδους εφαρμόζεται σε μια άλλη προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Και ρωτώ πάλι, γιατί η κυρία Υπουργός μαζί με τους επιτελείς της, αφού είδαν ότι αυτό το δημόσιο σχολείο, για το οποίο λένε όλοι τα χειρότερα, μαζί με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, στάθηκε πολύ ψηλά σε αυτή τη δύσκολη φάση. Να μην δώσει κάποια ελάχιστα, όχι στους εκπαιδευτικούς, για μια ταχύρυθμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να χειρίζονται όλα αυτά τα συστήματα. Να χειρίζονται όλα αυτά τα συστήματα και να πάμε σε άλλου είδους μεταδόσεις. Παραδείγματος χάρη, να γίνεται μετάδοση μέσα από τάξη, όπως αυτές που είδαμε το Υπουργείο Παιδείας, ο καθηγητής Αραβανής, χωρίς μαθητές, μάλιστα. ο καθηγητής Κουνιάκης, να κάνει μια διάλεξη, να παραδίδει ένα κεφάλαιο φυσικής, νέων ελληνικών, αρχαίων ελληνικών, το οποίο να είναι διασυνδεμένοι οι μαθητές και να παρακολουθούν. Ναι. Τι ωφελεί λοιπόν αυτό, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Γιατί δεν δίνουν ελάχιστα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που δόθηκαν και για τον κορονοϊό, από αυτούς τους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιμορφωθούν οι καθηγητές και να αξιοποιήσουν. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα συστήματα τα οποία εφαρμόσαμε ήταν στα συρτάρια και στα χρονοτούλαπα, ψηφισμένα από τη Βουλή και από τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Μάλιστα. Και τώρα τα εφαρμόσαμε. Θέλω να πω λοιπόν κορονοϊό. Ότι αυτό δεν προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν προωθεί τα παιδαγωγικά. Και θα βάλουμε τους γονείς ή τους μαθητές να μας στέλνουν μια δήλωση αν θέλουν να μεταδίδονται το μάθημα. Το οποίο λέει μάθημα θα είναι κλειστού τύπου, δηλαδή θα το βλέπετε εσείς που θα συνδεθείτε απευθείας με το Β2 του Δευτέρου Γενικού Λυκείου για να παρακολουθήσετε τη φυσική, αλλά κανένα δεν σας απαγορεύει να το αντιγράψετε και τώρα που θα πίνετε τον καφέ σας στην παραλία να το βλέπετε. Ή στις ξαπλώστες και κάνετε το μπάνιο σας με τις ενδείξεις του ΕΟΔΗ, να δείχνετε και όλο αυτό. Τι εξυπηρετεί λοιπόν αυτή η διαδικασία την οποία εμένει το Υπουργείο και θεωρώ ότι και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων δεν τοποθετήθηκε επί του συγκεκριμένου αιτήματος, ούτε βγήκε η εγκύκλειος για να δούμε τα προβλήματα αυτά. Το Υπουργείο καλείται να δώσει τα απαιτούμενα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί. Όλα τα άλλα εγώ θεωρώ ότι είναι μέτρα Μάλιστα. που είτε από άγνοια τα κάνουν είτε θέλουν να πρωτοτυπήσουν και σε τρίτο ρόλο βάζω ότι κάτι άλλο έχουν πίσω από το... Ναι.
Σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς είναι και μια μεγάλη συζήτηση και για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς χώρους. Δεν ξέρω τώρα. Αν επιτρέπετε τώρα και ναι. σαν μέλος της Γραμματείας Τομέας Παιδείου του ΠΑΣΟΚ, να σας πω κάποια. Αυτό που λέγαμε πριν για το άνοιγμα των σχολείων. Δεν είμαι ειδικός, να σας πω. Πάντως, κάθε μέτρο πρέπει να μετρέται και από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα σε αυτή την πρώτη εβδομάδα δεν είναι ικανοποιητικό. Μάλιστα. Εκτιμώ ότι γίνεται ένα crash test για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε περίπτωση που μας συμβεί ομιγέννητο ένα δεύτερο κύμα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή προσπαθούμε να το αποφύγουμε τότε που θα είναι δύσκολα τα πράγματα και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε τώρα. Mm-hmm. Τώρα για το νέο αυτόνομο σχέδιο ναι. αλλαγής στο Λύκειο. Θεωρώ πολύ διαφημίστηκε. Πάνω από 10 μήνες η κυβέρνηση αυτή κυβερνάει τη χώρα. Ναι. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει ότι επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και έρχεται μέσα σε μια λάθος χρονική στιγμή, χωρίς mm-hmm. διάλογο, ναι. εν μέσω πανδημίας, που ο κόσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει υποκανονικές, να μας φέρει ένα νομοσχέδιο και από τον επιτυχή νόμο της Διαμαντοπούλου του 2011, 10 χρόνια πριν, ενώ υπάρχουν πολύτιμα εργαλεία, mm-hmm. όπως αυτά που είπαμε, την εξαποστάσεως, σύγχρονες ασύγχρονες κλπ, τα έχουν αφήσει αναξιοποίητα mm-hmm. και τελικά πιστεύω ότι από το νομοσχέδιο αυτό απουσιάζει πλήρως και ο σχεδιασμός και η συνολική στρατηγική. Και από τη μια μεριά γίνεται επίκληση μεταρρυθμιστικών πολιτικών, ναι. πολύ διαφημισμένων, εθνικό απολυτήριο, και ποιος δεν το θέλει. Τράπεζα θεμάτων, και ποιος δεν το ακούει καλά. Εργαστηριακές δεξιότητες στους μαθητές, και ποιος δεν χαίρεται που επιτέλους θα δώσουμε ισχύ και ύπαρξη στα επαγγελματικά λύκεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο περιεχόμενο, mm-hmm. φτιάχνουμε τίτλους τους οποίους γεμίζουμε έτσι και σαν μπομφόλιγες. Μάλιστα. Πολλές από τις παραπάνω δράσεις είναι ψηφισμένες στην ελληνική κοινωνία, που σας είπα βρίσκονται στα ζητάρια. Και έρχονται τώρα για την επαγγελματική εκπαίδευση. Μιλάμε για το Λύκειο σοβαρά, που έχουμε δει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν mm-hmm. και φτιάχνουμε μια επαγγελματική εκπαίδευση και μας νοιάζει το ηλικιακό. Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει την επαγγελματική εκπαίδευση σήμερα που μιλάμε, που ενώ βλέπουμε πώς προχωράει η κοινωνία, που ενώ βλέπουμε τι πρέπει να γίνει, που ενώ βλέπουμε τι γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σαν ένα φτωχό και ανεπιθύμητο συγγενή, μάλιστα. που στην Ευρώπη η επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένας πρωταγωνιστής. Όλες οι επίγουσες αλλαγές μετατίθονται, οι ουσιαστικές αλλαγές, και πάμε σε μικροβελτιώσεις της αποτυχημένης πολιτικής Γαβρόγλου Σιριζανέλου. Θέλετε τα ποσοστά. Mm-hmm. 60-40 είναι τα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαγγελματική γενική εκπαίδευση. Εμάς είναι 25-75. Πώς βελτιώνεται αυτό? Με ξανά νομοσχέδιο που έχει την επαγγελματική εκπαίδευση φτωχό συγγενή. Μάλιστα. Το νομοσχέδιο αυτό ακόμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αποκτήσεις εποχής. Σήμερα μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα έχουμε ανάγκες για αλλαγή, υπάρχουν ανάγκες για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και για την ανασυγκρότηση της χώρας που στηρίζεται στις δεξιότητες. Ναι. Που αυτά τα πράγματα φαίνονται μέσα από το νομοσχέδιο. Πιστεύω η κυβέρνηση δρά με δειλία, ανετοιμότητα και το Υπουργείο Παιδείας mm-hmm. και ενώ άλλα Υπουργεία από άλλη μεριά έχουν δείξει ότι έχουν μια επιθετική πολιτική για να πάει η χώρα μπροστά, να στραφεί και η κοινωνία και να πάμε σωστά. σε νέα ανοίγματα, γιατί είναι γνωστό και αυτή η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας εγώ θεωρώ ότι είναι μια φαραφωνία και εθνική συνολική προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Και το κόμμα μας, το κίνημα αλλαγής, και οι πρόεδρος και οι βουλευτές έχουμε στηρίξει προσπάθειες. Όμως κάνουμε και κριτική σε ορισμένα θέματα. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή που είναι η συγκυρία μέσω αυτής της πανδημίας
να γίνουν μεγάλες αλλαγές, θα βάζουμε το χρονοτούλαπο. Περνάμε, όπως είπα και στην αρχή, ένα νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας, σε λάθος χρονική στιγμή και χωρίς κανένα διάλογο. Ένα νομοσχέδιο πλήρως απροετοίμαστο και πολύ κατώτερο των προσδοκιών. Θεωρώ, κύριε Κουνιάκη, ότι και η εκπαιδευτική και η χώρα και τα νέα παιδιά αξίζουν ενός καλύτερου εκπαιδευτικού συστήματος. Πρέπει η χώρα μας να πάει μπροστά. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Είδατε αυτές τις μέρες της πανδημίας το βασανισμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η ταγή του από τον εργάτη μέσα στο νοσοκομείο, τον νοσοκόμο, τον υπάλληλο και τον γιατρό έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κρατήσαμε ψηλά την υγεία του πληθυσμού. Σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να επενδύσουμε. Ήταν η κατάλληλη συγκυρία και πρέπει να επενδύσουμε τώρα για να είμαστε έτοιμοι σε μια επόμενη φορά. Το άλλο σύστημα στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε θεωρώ είναι η παιδεία μας. Και αυτή τη χρονική στιγμή, μέσα από αυτή τη δυσκολία που περάσαμε, μέσα από την πανδημία, μέσα από τη φυλάκιση εντός ή εκτός εισαγωγικών που δεχτήκαμε όλο αυτό το διάστημα για το καλό μας, θεωρώ, που αποκλειστήκαμε από συγγενείς, φίλους. Ξέρετε, κύριε Κουνιάκη, να χάνεις αγαπημένους ανθρώπους και να μην μπορείς να παραστείς στην κηδεία τους. Ναι. Τι βάρος είναι αυτό. Κι όμως, τα δώσαμε όλα. Και η κυβέρνηση οφείλει, λοιπόν, και το Υπουργείο Παιδείας να σταθεί ψηλά περιστάσεις και να δώσει κάτι καλύτερο που μας αξίζει. Μάλιστα. Δεν είμαστε και οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί. Ναι, αλλά θεωρώ ότι σε όλες τις τάξεις υπάρχουν από όλες τις κατηγορίες. Εδώ όμως κρατήσαμε τη σημαία ψηλά, δώσαμε μεγάλο αγώνα και νομίζω πετύχαμε. Μάλιστα. Το σκοπό μας. Σας ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε... Ποιος είναι ο σκοπός μας. Ναι. Να κρατήσουμε ζωντανή την επικοινωνία με τους μαθητές μας. Σωστά. Αν και πιστεύουμε ότι η διαζώση της διδασκαλίας, η διδασκαλία στον πίνακα με την κυμολία ή με το μαρκαδόρο, δεν αλλάζει με τίποτε. Μάλιστα. Ούτε με τα πιο σύγχρονα μέσα που έχουμε. Και τέλος θέλω να πω ότι μας χορηγήθηκαν 7 τάμπλετς χορηγία και τα πήραμε μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Μας χορηγήθηκαν και από τη Σχολική Επιτροπή. Έχουμε 11 τάμπλετ, τα οποία περιμένουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Είτε οι εκπαιδευτικοί, είτε οι μαθητές μας. Και θα χαρούμε πολύ να περάσουμε κάποια ταχύρυθμα σεμινάρια και να αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα νέα προγράμματα και να αναπτύξουμε κι εμείς τις ψηφιακές μας δεξιότητες. Σας πήρα μονότερο. Όχι, ήθελα τη δική σας τοποθέτηση, ήθελα, κύριε Ραβάνη, να ακούσουμε και το δικό σας προβληματισμό και με την ιδιότητά σας, βεβαίως, ως τέλεχος του κινήματος αλλαγής και ως εκπαιδευτικού. Θα ήθελα λίγο να σας εκμεταλλευτώ για λίγο. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά. Παρακαλώ. Και σας το εκτομολογούμε. Δεν έχω πρόβλημα πού θα κάνω μάθημα. Με ποιους θα κάνω. Ναι. Πώς θα είναι μέσα στην τάξη, αν θα είναι ανοιχτή η πόρτα, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν ή οτιδήποτε άλλο. Δουλεύω από το 1979 επίσημα μέχρι σήμερα. Αυτό όμως με προσβάλλει. Με προσβάλλει σαν εκπαιδευτικό να κρατάω το κινητό μου να μεταδίδει το μάθημα, όχι πως φοβάμαι κανέναν. Με προσβάλλει, μου μειώνει αυτή την παιδαγωγική, αν θέλετε, διαδικασία, αν είμαι ή δεν είμαι καλός, το ξέρουν άλλοι. Και μου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι υπάρχει μία αιμονή. Πρέπει να κάνουμε πίσω. Μάλιστα. Το σημειώνουμε αυτό. Ο κόσμος μας, εγώ πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα αντισταθούν. Το κρατάμε αυτό. Το κομμάτι. Το κρατάμε αυτό, κύριε Ραβανή. Εξάλλου υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις. Θέλω λίγο, επειδή νιώθω ότι δεν ξέρω, μιλάτε άνετα και αν σας απασχολώ, αλλά θα ήθελα λίγο... Αν ολοκληρώσω αυτό το κεφάλαιο, θέλω λίγο να πάμε στα δικά μας. Θέλω λίγο να πάμε στα αυτοδιοικητικά και να ζητήσω
τη γνώμη σας σε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και που το έχετε διαχειριστεί και ως δήμαρχος. Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Υπάρχουν κάποια έργα, όπως είναι το Αγκυροβόλι ή το λιμάνι της Βασιλικής ο Προβλήτας ή το σχολείο στη Βασιλική, όπου περιμένουμε να ολοκληρωθούν από το σεισμό του 2015. Και προχθές, για άλλη μια φορά, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας απένταξε κάποιες μελέτες. Πάμε για επαναδημοπράτηση κάποιων έργων. Και υπάρχει ένα πινκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα στην Περιφέρεια και στο Δήμο. Η κυρία Κράτσα είπε ότι ο Δήμος δεν έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία. Ξέρω ότι υπήρξε ανεπίσημα αντίδραση από την πλευρά του κύριου Καλού. Θα τον έχουμε και αύριο εδώ. Θέλω λίγο τη δική σας άποψη, κύριε Ραβάνη, γιατί ξέρετε κάτι. Μιλάμε για πόρους, μιλάμε για χρηματοδοτήσεις και για έργα που μπορεί να καθυστερήσουν όταν είναι χρήσιμα στις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Κουνιά, και εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος του κύριου Καλού, ούτε κατηγορός της κυρίας Κράτσα. Είστε αυτοδιοικητικός όμως. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι και οι δύο υπηρετούν τον τόπο, ο καθένας το δικό του τόπο, εννοώ ο κύριος Καλός υπηρετεί το Δήμο της Λευκάδας και η κυρία Κράτσα μια ευρύτερη περιφέρεια στην οποία ανήκει η Λευκάδα. Και είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται τρία θέματα. Όμως δεν τα καταφέρνει, δεν έχει ολοκληρωμένη πρόταση γιατί υπάρχουν ελλείψεις, οφείλει η περιφέρεια με τις διαχειριστικές αρχές τις οποίες έχει να συμβάλλει θετικά και να βοηθάει να λύνονται προβλήματα. Το λιμάνι της Βασιλικής το διαχειρίστηκα εγώ, εντάχθηκε τη δική μου περίοδο, ναι. Προχώρησε σε ένα μεγάλο βαθμό, βρίσκαμε δυσκολίες, τρικλοποδιές, το φτάσαμε σε ένα σημείο. Αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πλέον. Μου μιλάτε τώρα για το σχολείο της Βασιλικής. Απεντάσει το έργο. Ποιο έργο απεντάσει, κυρία Κράτσα? Έχει καταλάβει τι κάνει? Δηλαδή, για ποιον δουλεύει η κυρία Κράτσα? Ναι. Τα παιδιά της Βασιλικής, τους μαθητές, τους γονείς της Λευκάδας, δεν τους σκέφτεται? Τι θα πει απεντάσει? Του κυρίου Καλού το ράψιμο του κουστούμιου απεντάσει? Κοντά στο σπίτι σας είναι το παλιό γυμνάσιο Αρένων, ναι, και είναι τέταρτο δημοτικό σχολείο. Για κοιτάξτε το κομμάτι προς το γήπεδο και την όαση που ακόμα είναι ατέλειωτο από λάθος πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Μια μικρή εργολαβία. Η κυρία Κράτσα οφείλει, αν ο κύριος Καλός δεν έκαμε όλα όσα έπρεπε, να βάλει τα στελέχη της. Ξέρετε πώς έχει διαχειριστεί η αρχή διέκυρα. Και υπάρχουν και εδώ υπάλληλοι. Ναι. Να δουλέψουν. Να το διορθώσουν, να το εντάξουν. Μάλιστα. Προσπαθούμε, ναι, αυτό που είπατε στην αρχή, εμείς εδώ. Εγώ σας ρωτάω έτσι ξεκάθαρα, κύριε. Όχι, θέλουμε λίγο να καταλάβουμε. Για τον τόνο της φωνής μου. Ναι, ναι, ναι. Τι απένταξε? Όχι, το ράψιμο του κουστούμιου του κυρίου Καλού. Θα της πω μπράβο. Γιατί μπορεί να μην εντάσσεται ή μπορεί να μην μπορεί να πληρωθεί. Ένα σχολείο απεντάσσεται? Και τι θεωρεί δηλαδή όταν απεντάσσει ένα σχολείο? Να βάλει τους τεχνοκράτες να λύσει το πρόβλημα. Τεχνοκρατικό είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι? Ναι. Γίνεται επίκληση παραλήψεων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Στο αιτιολογικό που είδαμε στη Διάβια τουλάχιστον. Να συμφωνήσω κι εγώ. Mm-hmm. Και τι κάνουν οι τεχνοκράτες, πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι που είναι στη διαχειριστική αρχή υπό την εποπτεία της κυρίας Κράτσα? Γιατί δεν το παίρνουν μαζί με τους μηχανικούς και τους μελετητές να κάνουν διορθώσεις? Τι, έχουμε ένα κόκκινο στυλό, διαγράφουμε και απεντάσουμε? Αυτά έκανε και ο κύριος Σπύρου. Μάλιστα. Όταν ήμουν δήμαρχος. Ήταν έτοιμο η οικία Ζαμπελίων, το τακτοποιήσαμε και μόλις έχασε τις εκλογές σας την μια απένταξη. Για ψάξτε να βρείτε πότε βγήκε η απένταξη, μόλις έχασε τις εκλογές. Να πω κάτι, μήπως υπάρχει μια παρεξήγηση? Όχι, εγώ μιλάω με ονοματεπώνυμο. Άλλο θέλω να πω, κύριε Ραβανή. Απένταξη είναι επαναδημοπράτηση. Ζαμπελίων, ναι. Πλήρης φάκελος, έτσι, με πολύ κόπο και υδρότα, απεντάχθηκε μόλις έχασε τις εκλογές. Ναι.
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω λίγο να... να βρείτε την πράξη απένταξη. Ωραία. Θέλω λίγο να μείνω. Έχω την εντύπωση ότι για το γυμνάσιο της Βασιλικής πάμε σε μια επαναδημοπράτηση, υποθέτω. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, γιατί ουσιαστικά γυρνάμε πίσω για να ξεκινήσουμε πάλι έναν διαγωνισμό από την αρχή. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ δεν είμαι σχετικός. Απλά αυτό το οποίο ακούμε όλο αυτό το διάστημα και λέμε ότι είναι κρίμα όταν χτυπάνε καμπανάκια για χρηματοδοτήσεις, κύριε Ραβανή. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2015 να μην έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη, γιατί δεν υπήρξε, για παράδειγμα, σχέδιο από το Δήμο και όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και μας φαίνονται λίγο περίεργα. Και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, δεν υπάρχει μια ομαλή συνεργασία προφανώς των υπηρεσιών. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι πεδίο δόξη λαμπρών έχουν όλοι. Μάλιστα. Και νομίζω κερδίζεις όταν βοηθάς. Μάλιστα. Δεν κερδίζεις όταν αντιμάχεσαι και αντιπαλεύεις. Mm-hmm. Και κομματικούς πόντους παίρνεις και πολιτικούς σε επίπεδο κοινωνίας κερδίζεις. Μάλιστα. Εγώ επιμένω, δηλαδή απένταξε το σχολείο της Βασιλικής. Τι απένταξε δηλαδή? Έλα, δεν τα κάνανε καλά οι υπάλληλοι, τι άλλο θέλετε? Ναι, δεν τα κάνανε κάποιοι και καλά. Και τι κάνουν αυτοί οι τεχνοκράτες? Μάλιστα. Διαχειριστής αρχής και δεν βοηθάνε. Γιατί δεν έρχονται κάτω να ξεμεραδιαστούν 2-3 μέρες μαζί με τους εδώ να λύσουν το πρόβλημα? Ποια είναι η επιτυχία της κυρίας Κράτσα? Να πει το απένταξα ή το διόρθωσα και το ενέταξα? Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι θέλετε. Μιλάω με, έτσι, λίγο σκληρά. Μάλιστα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Απλά, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Καλό. Δεν όχι, θέλω φυσικά να δικαιολογήσω τον κύριο Δρακονταϊδη. Ούτε επειδή είμαστε συνάδελφοι και το ένα και το άλλο. Μπορεί να κάνουν και λάθη, μπορεί να μην τα έχουν όλα σωστά. Αλλά τι κάνει η κυρία Κράτσα? Κύριε Ραβανή, να επιμείνω λίγο σε κάτι, γιατί δεν μιλάμε για έργο ΕΣΠΑ. Δεν τη φτάνει το διοικητήριο και το θέλει όλο? Α. Δεν τη φτάνει. Προφανώς εδώ δεν έχει. Ο κύριος Χαλικιάς έκανε παράπονα χθες. Δεν έχει ως περιφερειακός σύμβουλος ένα γραφείο να πάει να συναντήσει φορείς. Και πηγαίνει σε λόμπι ξενοδοχείων, μας είπε. 7.500 τετραγωνικά μέτρα είναι. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. 58-42 στην περιφέρεια. Το 42% του 7.500 είναι 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Πόσοι υπαλλήλους έχει και δεν θέλει και πόσα γραφεία? Τι θα σας πω κι εγώ τώρα. Ναι, θέλω λίγο και επειδή το έχουμε το θέμα και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε γιατί συζητιέται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να διευκρινίσω ότι για την αναφορά απένταξη δεν είναι ένα έργο ΕΣΠΑ που απεντάσει. Είναι μια μελέτη που προφανώς, επειδή δεν γίνονται κάποια διαδικαστικά σωστά, πρέπει να επαναδημοπρατηθεί ένα έργο, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Και αυτό βεβαίως καθυστερεί, γιατί γυρνάμε πίσω μια διαδικασία σε ένα έργο από το 2015. Ακόμα χειρότερα. Μάλιστα. Είδατε όσο μου λέτε, αν ήταν ΕΣΠΑ και είχε τις διρεκτίβες, έτσι λέγαμε παλιά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν δύσκολα και τους γραφειοκράτες των Βρυξελών, γι' αυτό, εντάξει τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Μιλάμε τώρα για ένα έργο σεισμού. Μιλάμε για ένα έργο λοιπόν, σεισμού. Επειδή με προκαλέσατε, μάλιστα, με την καλή έννοια, μια μαθήτριά μου και αγαπημένη μου, και θα την αναφέρω, γιατί για μένα είναι παράδειγμα. Η Γλυκερία η Κατηφόρη, η κόρη του Μίτσου του Κατηφόρη, η οποία είναι υπάλληλο διαχειριστής αρχής, νομίζω ακόμη, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. Ναι. Πολλές φορές τη ρωτούσα, με ενημερωνόμουν από αυτή για διάφορα που τρέχανε κλπ. Και είχαμε και μια επικοινωνία. Ξέρετε τι μου έλεγε? Πόσο χαίρομαι όταν ο δήμαρχος της τάδε περιοχής της Δυτικής Ελλάδας μου φαίνει ένα έργο το οποίο έχει προβλήματα, να κάθομαι να το διορθώνω, να το φτιάχνω. Το νιώθω σαν δικό μου παιδί και θα το εντάσσω. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Μάλιστα, μάλιστα. Κλείνοντας την... Αυτό έπρεπε να νιώθουν. Μάλιστα. Ναι. Στην περιφέρεια Ιωνίου. Εμείς πάντως, επειδή φιλοξενήσαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο και τον κύριο Χαλικιά, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ίδια οπτική στην αντιμετώπιση των έργων και του Δήμου και της περιφέρειας και προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε για ποιο λόγο παίρνει παρατάσεις και το ακυροβόλι, 11η παράταση. Δηλαδή κάποια στιγμή, κύριε Αραβανή, και ο κόσμος που περιμένει ένα έργο στην Νότια Λευκάδα αναρωτιέται τι συμβαίνει για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και πόσα χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός. Απλά... Να σας πω, παρατάσεις στα έργα δίνονται. Γιατί συνεχώς ανακύπτουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της μελέτης, μάλιστα, τα οποία δεν πιθανόν να μην έχεις. Εγώ θα σας πω, το 2013 προέκυψε να θέλουν να έρθουν οι ενάλλειες αρχαιότητες
παραμονή της Παναγίας να βουτήξουν να δουν για το αντιροβόλι της Βασιλικής. Κάτι ναι. προέκυψε. Και δεν βρίσκανε λεφτά να τους πληρώσουμε, γιατί θέλανε και ντούκου τα λεφτά να έρθουν και πού να μείνουν μέσα στη Βασιλική 15 Αύγουστο το 2013 κλπ. Και πήρε μια καθυστέρηση. Πιθανόν κάτι άλλο. Παλιότερα, το 2012 ή στις αρχές του 2013 που ξεκινήσαμε, ήθελε μια μελέτη κόστος ωφέλους. Έτρεχα εκεί στην Ερμού, στα Υπουργεία και στην Βουλή. Βρήκαμε μια άκρη, μας φτιάξανε μια μελέτη κόστος ωφέλους, βοήθησαν και οι υπηρεσίες μας και προχωρήσαμε. Είναι λογικό να γίνονται παρατάσεις και είναι λογικό. Μάλιστα. Αλλά μέχρι ένα εύλογο, έτσι. Mm-hmm. Θέλω λίγο... Για το σχολείο της Βασιλικής Απένταξης. Και πάλι μετά από τόσα χρόνια... Μία ολοκλήρωση των διαδικασιών για, να... για μιας μελέτης όπου πηγαίνω έρχεται προφανώς, γιατί απορρίπτεται από το ελεγκτικό συνέδριο, αν καταλαβαίνω καλά, και πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία από την αρχή. Αλλά από την άλλη είναι και μία άλλη ανάγνωση αυτό το οποίο λέτε, που μου γράφουν εδώ. Δηλαδή, με την ίδια λογική και ο ρόλος μιας διαχειριστικής αρχής είναι να διορθώνει και τα λάθη και τις παραλήψεις υπηρεσιών του Δήμου, κύριε Ραβανή. Γιατί ντρέπονται ή φοβούνται. Εντάξει, οκ. Εντάξει, ναι, okay. Με την έννοια ότι ουσιαστικά δηλαδή, καλύπτουν ένα... Κοίταξε, κύριε Κουνιάκη, ναι. Επάνω που θα προέρχεται η ερώτηση, το να έχεις κόκκινο μολύβι και να διαγράφεις και να σβήνεις, πρέπει να έχεις πιάσει μυστρή, να έχεις δουλέψει και μετά να πάρεις κόκκινο μολύβι να διορθώνεις. Ωραία. Λοιπόν, καλό θα τους έκανε να δουλέψουν λίγο, να τα φτιάξουν και μετά να πάρουν κόκκινο μολύβι ορισμένοι. Τελεία και παύλα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Μία δική σας εκτίμηση για τη δημιουργία Φως Δαϊονίου Νήσων, κύριε Ραβανή, μια ψωρή εδώ. Και βεβαίως αν έχετε ενημερωθεί για τον νέο σχεδιασμό. Πήγα μια μέρα στο Δήμο, γιατί ως διευθυντής από τους αρχαιότερους είμαι και στη Σχολική Επιτροπή και είδα αναστατωμένο το Δήμαρχο με το Γενικό Γραμματέα και το νομικό του σύμβουλο εκεί πέρα. Πραγματικά πιστεύω κάτι συμφέροντα παίζουν. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά τώρα. Φως Δαϊονίου Νήσων, τα πράγματα ήταν δρομολογημένα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν. Είναι αυτό που μας θέλουν να φουσκώνουμε την Κέρκυρα για να κρατήσει την περιφέρεια. Πιθανόν ή κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι και κακοπροαίρετος να σκέφτομαι ότι μονίμως κάποιοι είναι από πίσω και οικονομάνε και οτιδήποτε. Τέλος πάντων. Και το τελευταίο ερώτημα τώρα, έτσι, για να χαλαρώσουμε την κουβέντα, ο κύριος Χαρδαλιάς... Να σας πω κάτι, κύριε Κουνιάκη. Παρακαλώ. Το θέμα είναι δρομολογημένο. Και κάναμε και κριτική στον κύριο Δραγονταϊδη ότι το καθυστέρησε. Δεν είμαστε στην αρχή και λες ξανακάνει σφόσδα Ιωνίων Νήσων. Καταλάβατε. Σωστά. Το θέμα είναι δρομολογημένο. Ναι. Και ο κύριος Δραγονταϊδης πριν φύγει προχώρησε στις έστω καθυστερημένα σε αυτές. Τι το θέλω το Φως Δαϊονίου Νήσων. Mm-hmm. Μάλιστα. Με το σκεπτικό μπορεί ότι να κάνω και λάθος, με το σκεπτικό ότι μια ανώνυμη εταιρεία θα έχει και τη δυνατότητα να προσλάβει προσωπικό και θα ασχολείται εξειδικευμένα με τα ζητήματα αυτά και ίσως θα λείπουν και πολιτικές παρεμβάσεις, κύριε Ραβανή. Δηλαδή να τρέχει ο εκάστοτε δήμαρχος, να παρακαλάει, να πάρουν τα απορρίμματα, να τα πάνε εκεί, να τα μεταφέρουν. Ξέρετε, όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε κληθεί. Κουνιάκη, υπήρχε μια συμφωνία. Ναι. Και η συμφωνία ήταν και με τον κύριο Δραγονταϊδη που θα μιλήσει πριν αναλάβει τα καθήκοντά του αυτά, ήταν να δούμε μέσα στο χώρο μας, στη Λευκάδα, να βρούμε ένα χώρο να πηγαίνει το υπόλοιμα, το οποίο είναι περίπου το 40-45% του πραγματικού σκουπιδιού, ώστε να είμαστε ανεξάρτητοι από όλους. Εάν δεν βρίσκαμε αυτό, ήταν η συμφωνία. Μάλιστα. Με κάποιο γειτονικό χιτί να τα πάμε. Εντάξει, τι είναι το εργοστάσιο, αφού το εκ του νόμου θα μπορούσε να το λειτουργήσει για 2 χρόνια αυτός που το έφτιαχνε. Θα μπορούσε να είναι υπό την επίβλεψη του Δήμου και να το λειτουργούν οι τεχνοκράτες. Γιατί μπορεί να μην μπορούσε να προσλάβει ή δεν χρειαζόταν να προσλάβει ο Δήμος τέτοιο προσωπικό. Ναι. Το κόστος της σακουλίτσας του ενός κιλού που πετάει η γιαγιά από τον Άγιο Ηλία ή από τα σοκάκια της Λευκάδας, το έχει χρεώσει κανένας όσο δεν της κοστίσει. Ναι. Σωστά. Κλείνοντας, κύριε Ραβανή, πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, πρέπει να το ομολογήσω, γιατί τα λέτε
πλέον όπως τα αισθάνεστε και το θέλουμε αυτό. Εγώ το εκτιμώ στο δημόσιο λόγο, να πω την αλήθεια, τη δική σας άποψη πάντα. Η Λευκάδα είναι νησί ή δεν είναι? Γιατί το Μάρτιο φώναζε ο Δήμαρχος να εφαρμοστεί οικία στα νησιά και στη Λευκάδα και τώρα ο κύριος Χαρδαλιάς λέει Εύβοια, μπορείτε να πάτε στην Εύβοια, στη Λευκάδα είναι νησί από 25 Μαΐου. Έχουμε λίγο μπερδευτεί, τι είμαστε ακριβώς, νησί είμαστε, ξέρω, αλλά εννοώ για την πρόσβαση μέσω της γέφυρας πλωτής. Όπως μας βολεύει είμαστε. Μάλιστα. Και να ξέρετε ότι τα μέτρα της πολιτικής προστασίας και της αστυνόμευσης κακώς ήταν στη γέφυρα. Έπρεπε να είναι εκεί που είναι η πινακίδα, γιατί μέχρι εκεί πάμε η Λευκάδα. Να, σωστό και αυτό που λέτε. Σωστό. Καταλάβατε. Απόλυτα. Έχουμε και ξηρά. Το λέω γελώντας. Ναι, βεβαίως. Τώρα σε αυτούς που έχουν άγχος, αν είναι διαχειριστή αρχή και διορθώνουν, εγώ αν ήμουν στη διαχειριστή αρχή, θα έκανα τη δουλειά μου στη διαχειριστή αρχή και θα χαιρόμουν πολύ και θα διορθώνω. Μάλιστα. Και να βελτιώνω προτάσεις για να είναι άρτιες, να υλοποιούνται και να εντάσσονται. Μάλιστα. Κύριε Ραβανή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση πάντα. Εύχομαι καλή επιστροφή στα καθήκοντά σας και ας ελπίσουμε... Παρακαλώ. Κύριε Κουνιάκη, σε όλους τους συμπολίτες μου, στους συνδημότες μου, στους φίλους, να μείνουμε υγιείς μέχρι το τέλος. Αυτή η δοκιμασία να μας βγάλει πιο δυνατούς και αυτοί που μας κυβερνάνε να δουν τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική γωνία και να πάμε τον τόπο, να πάνε τον τόπο και να βοηθήσουμε κι εμείς ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό που σας είπα και πριν, αυτή η δύσκολη συγκυρία, μάλιστα, ας γίνει ευκαιρία. Πολύ ωραίος επίλογος, πολύ ωραίος επίλογος. Κύριε Ραβανή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.